Περιμένουν από τον κόσμο τον Έλληνα του Ζωσιαφτάκια να πάνε πράγματα εκεί. Δεν βάζουν άπρα από τη ζέπη τους. Καλά, οι άλλοι ακόμα προσέρχονται στα μοναστήρια να σταματήσει η βροχή να μην τρέξει ξανά. Αυτή είναι. Πετάξατε στα σκουπίδια την ψήφο σας, το καταλαβαίνετε. Όπως τα ακούτε, η άποψή μου, πολιτική μου άποψη. Φαίνεται αυτά που κάνουν στη Βουλή ή από αυτά που δεν κάνουν. Κυρίως. Για δώσε μου το βίντεο. Τι χέρι να σου δώσουμε, δεν είμαστε για χέρι. Δώστε χέρι, δώστε χέρι. Να σε καλά. Τι κάνουμε. 2,5 μέτρα μέσα στο μαγαζί, 2 με το παράθυρο πάνω, με το παράθυρο μέσα, δεν θα πει όλα τα μηχανήματα. Και εδώ έχει άλλο τίποτα. Και σε αυτό είναι γιατί είναι και τι κάνουμε να κουτί, το τι στήλει, αλλά πάμε να σου πω, πρέπει να μην πει κανένα από τα κουτί. Σαν τη λέω, και είπα η παπάκι, το πολύ πάει όλα. Πέρα από εδώ, σε λίγα λεπτά το πρώτο πρόγραμμα και το τέταρτο. Ανοίξαν τα φράγματα στην διαπλήτσα και από το καταράκι μου στο ποινιό. Γι' αυτό είδα στο βράδυ η ορχήνηση. Πήραν τα έργα τα αντιπλημμυρικά και τα κάνανε πεζοδρόμια στην Λάρισα και στην Τσιγάρα και Κάλισσα. 400 εκατομμύρια ήταν μόνο για τη Λάρισα. Και πήραν 35. Τα υπόλοιπα πήγαν σε πεζοδρόμια, ιστορίες. Αυτά που βλέπω πολύ. Και κοίτα εδώ, ότι δεν κάνει πρώτο στόχο. Δεν νοιάζει καν. Βάσει τα ζωγούρα, θα πήρε σοβαρά να πεζοδρομίσει πλήρω όλη την Ελλάδα. Τι να παλέψω, δεν να αποζημιωθείτε πλήρως, ό,τι και αν είναι. Σου λέει ο άλλος, κάνε ό,τι μπορείς. Τους λες, θα παλέψω με 4,5%, τι να κάνω. Δεύτερο κόμμα έχει τον άλλο, το... Όχι, τρίτο ψέματα. Λου και ο, λο. Λόλα. Λου και α, λα. Λόλα. Λο, λα. Λούλα. Εντάξει, το λέτσα απλά, δεν το καταλάβει, ήταν το παιδί. Ο κ. Σταθουλάκης δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν θέλει, δεν μπορεί, ο ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο κόμμα απέτυχε ο Μητσοτάκης, ο Γκρίνμπεργκ, να μην υπάρχει πιθανά. Γι' αυτό που πηγαίνει και φωτιές έχουμε, πλημμύρες έχουμε. Ό,τι και να έχουμε, χαμογελάει. Ναι, το χαμογελαστό παιδί. Θυμάστε και το τραγούδι, το γελαστό παιδί. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα στη στιγμή. Ε, το θυμάστε, Γιώργο μου. Α, μπράβο. Που σκότωσαν ο κτήμα στο γελαστό παιδί. Γελάει, γελάει. Δώσε μου το βίντεο που γελάει εκεί που είχε πάει. Γελούσε. Πήγε με τον Μπέο μαζί. Το ξαναδείξουμε. Δεν πειράζει. Να το εμπεδώσουν οι τηλεθεατές. Οι τηλεθεατές μας θα ξέρουν τι ψήφισαν. Για να το δούμε. Πηγαίνει λοιπόν σε μια πόλη που δεν έχει νερό. Που δεν μπορούν να πιούν ένα γραμμάριο νερού από τη φρύση τους. Που δεν είχαν ρεύμα και τη μέρα. Που πεινούν. Που έχουν ρημαχτεί όλα τα ρεύματα, έχουν πλημμυρίσει σπίτια, πηγαίνει στο Δήμο με τον άλλο τον Πέο, δείτε πώς πηγαίνει. Για να το δούμε. Ακόμα ζέχνει αυτή η μυρωδιά. Γιατί η Θεσσαλία δεν είπα ζημιά απλά. Έτσι. Κάτι κάνει άνθρωποι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε. Λύματα. Φωτοβολταϊκά μας στο νερό. Φαντάζομαι ότι βγάζει εκεί το πράγμα. Ζώα. Πτώματα δηλαδή. Σκεφτείτε επίσης ότι πολλοί άνθρωποι είχαν πετρέλαιο σπίτι τους για το χειμώνα ήδη από πέρσι, χιλιάδες λίτρα. Πού πήγαν όλα αυτά, ξέρετε? Πού θα πάνε, ξέρετε? Κάτω θα πάνε, παιδιά. Στο έδαφος. Μιλάμε για κανονικούς εγκληματίες. Και αντί να τρέξουν όλοι μαζί, η πολιτική αρχική, ο πρωθυπουργός, να σκάψουμε να κάνουμε δουλειά, ο ένας πήγε τη δεύτερη μέρα πρωθυπουργός, ο άλλος πήγε την τρίτη μέρα ο Ανδρουλάκης. Αν ή καλά, ο Κασελάκης κουβάλωσε νεράκι και καλά το έπαιζε κουβαλητής ότι βοηθάει, λες και εμείς δεν βοηθήσαμε, αλλά εμείς το δείξαμε. Το κάναμε μόνοι μας, οικειοθελώς,
χωρίς να δείξουμε ούτε φωτογραφία, ούτε βίντεο, ούτε τίποτα. Τίποτα. Γιατί. Οι άλλοι επιχορήγηση ήταν καλά, περιμένουν να πάρουν τα λεφτά, τα μαζεύουν και τα μοιράζονται. Αυτό είναι πολιτική. Αυτή είναι πολιτική. Αυτούς ψηφίσατε. Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι. Και σε λίγο θα σας δείξω τη γέφυρα στο Μουζάκι, όπου για να περάσει από πάνω η ανεμογεννήτρια, επειδή ήταν βαριά η ανεμογεννήτρια και το φορτηγό, κάναν κάτω από τη γέφυρα υποστηλώματα. Πήγαν, βάλανε υποστηλώματα. Μάλιστα. Έτσι από κάτω. Να. Ανέβηκε η ανεμογεννήτρια, έφυγε το φορτηγό, υποχρεωμένος ο εργολάβος που την ανέβασε με βάση τον νόμο να βγάλει τα υποστηλώματα, αλλά επειδή κοστίζει, σου λέει σιγά μου τα βγάλω. Άστα και να υπάρχουν. Πέφτει το νερό, αυξάνεται ο όγκος του νερού και το οικειοχήμαρος, έρχονται ξύλα, φρυτά υλικά, στουπώνουν τη γέφυρα, πλημμυρίζει κάτω η γέφυρα. Καταλάβατε. Και ύστερα μου λέτε ότι σε δάση ανεβαίνουν αγερμονίτρια, αντιμογεννήτριες ελεύθερα. Δεν θα ανεβαίνουνε, γιατί πρέπει να ξαναφτιάξει το χώρο. 20 μέτρα δρόμους, λέω τώρα. Κομμένα δάση, λέω τώρα, για να περάσουν τα πτερίγια, που είναι 40, 50, 60, 70 και 80 μέτρα. Πώς θα περάσουν. Σε λίγο εδώ βίντεο αποκαλυπτικό, όχι κάμου, το Open είναι. Το Open το έδειξε. Και θα δείτε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αν προλάβουμε, ο οποίος λέει αναποδιά μας έτσι. Αναποδιά, παιδιά. Αναποδιά. Θεέ μου.